Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μου παρέμβαση με ένα σχόλιο για τα όσα ακούσαμε στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τον νέο τρόπο υπολογισμού του κατώτατου μισθού. Δεν ακούσαμε βέβαια κάτι που δεν γνωρίζαμε. Άλλωστε, πρόκειται για κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επί της ουσίας μονιμοποίηση των μνημονιακών νόμων όλων σας. Της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του όλου ΣΥΡΙΖΑ, μέσα και Νέα Αριστερά, οι οποίοι κατήργησαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον υπολογισμό του κατώτατου μισθού. Τέλειωσε το πηγαδάκι. Το ξέρω, προσέρχονται. Είναι ένας μόνιμος που προσέρχεται σε εσάς εκεί. Ναι, ο ίδιος. Έλεγα λοιπόν ότι δεν πρωτοτυπείτε ούτε στην προπαγάνδα σας, κύριοι της κυβέρνησης, όπως σε κάθε καινούργια αντεργατική μεταρρύθμιση που φέρνετε, προσπαθείτε προκλητικά να την παρουσιάσετε και αυτή ως δήθεν συμφέρουσα για τους εργαζόμενους. Τα ίδια λέγατε και για τις απλήρωτες υπερορίες του νόμου Χατζηδάκη, τα ίδια και για το 13ωρο του Γεωργιάδη και πάει λέγοντας. Η μέχρι τώρα εμπειρία από τα χρόνια που ο κατώτατος μισθός καθορίζεται με κυβερνητική απόφαση μετά από μια επταετία που έμεινε παγωμένος έχει αποδείξει ότι οι όποιες αυξήσεις δίνονται εξανεμίζονται την ίδια στιγμή και με το παραπάνω μάλιστα εξαιτίας του πληθωρισμού. Τα κριτήριά σας γνωστά, τόσο όσο αντέχει η οικονομία λέτε, δηλαδή τόσο όσο δεν απειλείται η καπιταλιστική κερδοφορία. Για αυτή την οικονομία μιλάμε δηλαδή. Έχετε απαγορεύσει στους εργαζόμενους το δικαίωμα να διαπραγματεύονται συλλογικά με τους εργοδότες, θέτοντας ως κριτήριο τις δικές τους ανάγκες με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες που προσφέρει η εποχή μας. Και τώρα, τι πάτε να κάνετε με τον αλγόριθμο? Να προσδώσετε μια επίφαση αντικειμενικότητας και επιστημονικότητας ακόμα και στους μισθούς πείνας. Όταν οι εργαζόμενοι θα διαμαρτύρονται, εσείς θα τους λέτε «Μα τι σχέση έχουμε εμείς, ο αλγόριθμος το έβγαλε». Άλλωστε, ήδη βρίσκονται πάρα πολλοί κλάδοι σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και ετοιμάζεται η πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 20 Νοεμβρίου που ένα από τα βασικά αιτήματα είναι να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Είστε λοιπόν σε πλήρη αντίθεση με τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα των εργαζομένων όλης της χώρας. Μη σας πω ότι θα τους λέτε και αρνητές της επιστήμης. Ικανοί είστε για όλα. Όσο για τις διαβεβαιώσεις ότι θα απαγορεύεται, λέει, η μείωση του κατώτατου μισθού, καλά, μην ορκίζεστε κιόλας. Όταν ήταν να φορτώσετε την προηγούμενη μεγάλη κρίση στους εργαζόμενους, μια χαρά τον μειώσατε τον κατώτατο μισθό μέσα σε μια νύχτα κατά 22% και κατά 32% για τους νέους. Και θα θυμάται ο τότε Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης. Κάτι πρέπει να θυμάται βέβαια και η νέα βολική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ γι' αυτό, μιας και συγκυβερνούσε τότε με τη Νέα Δημοκρατία και το ακροδεξιό λαός του Καρατζαφέρη. Και λέμε νέα βολική αντιπολίτευση γιατί βγάζει μάτι η προσπάθεια εκδοτικών κέντρων, τηλεοπτικών καναλιών, δημοσκοπικών εταιριών να το σπρώξουν. Λες και ήταν συνεννοημένοι μάλιστα με τον κύριο Μητσοτάκη που εμφανίστηκε εδώ μέσα στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα για να χρήσει το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη βολικό συνομιλητή του και μάλιστα στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης λόγω φθοράς δημοσκοπικής του ΣΥΡΙΖΑ, του άλλου πόλου της Σοσιαλδημοκρατίας. Ο τέμπορα ομόρες. Νέοι καιροί, νέα ήθη. Όμως έτσι κι αλλιώς η ουσία δεν αλλάζει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ παραμένουν βολικοί αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας
και για το κρίσιμο ζήτημα της τάσης τους στον κατώτατο μισθό. Αποτέλεσμα των πολιτικών των κυβερνήσεών τους είναι το γεγονός ότι ο μέσος μισθός, αυτός δηλαδή που περισσότερο πρέπει να μας ενδιαφέρει, βρίσκεται σήμερα 14% χαμηλότερα από το 2011. Όμως αυτή είναι η στρατηγική σας, που υπαγορεύεται από τα συμφέροντα μόνο των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Είναι η ενίσχυση της γενικής τάσης μείωσης μισθών για να αυξάνεται η κερδοφορία των λίγων. Γι' αυτό και αρνείστε να κάνετε υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις όπως των οικοδόμων ή όπως της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης που κατοχυρώνουν μεγάλες αυξήσεις σε μισθούς, κατοχυρώνουν το 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, συμβάσεις που έχουν κάνει κουρελόχαρτο τους αντεργατικούς σας νόμους. Γι' αυτό το Υπουργείο Εργασίας έχει κάνει υποχρεωτικές μόλις 2 κλαδικές πανελλαδικές συμβάσεις από τις 8 που έχουν ήδη υπογραφεί. Τέτοια κατάντια. Και μετά, διατηρώντας όλο αυτό το αντιδραστικό οπλοστάσιο, λέτε ψέματα ότι στηρίζετε την πολιτική των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Έτσι φτάσατε το 70% των εργαζομένων να ζει με λιγότερα από 900 ευρώ το μήνα. Και δεν χρειάζεται να πούμε πόσο υψηλότερα βρίσκεται το κόστος ζωής σήμερα. Πρόκειται δηλαδή για μια κανονική φτωχοποίηση των εργαζομένων που συνεχίζεται μάλιστα τα τελευταία χρόνια παρόλο που βρισκόμαστε σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάκαμψης. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε και τους υπέρογκους φόρους που επομίζονται οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, φόροι που ροκανίζουν ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα. Και πραγματικά έχει πολύ θράσος ο Πρωθυπουργός να μιλάει για πολιτική μείωση φόρων, όπως έκανε και προχτές στην ΑΔΕ. Με βάση τα δικά σας νούμερα, το 2024 αναμένεται να κλείσει με εισπράξεις από τον ΦΠΑ που θα ξεπεράσουν τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ από 23,4 δισεκατομμύρια πέρσι και 18,6 δισεκατομμύρια το 2022. Σε αυτούς τους έμεσους και πιο άδικους φόρους προστίθενται και τα περίπου 7 δισεκατομμύρια από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Και μην μας πείτε ότι αυτή η αύξηση των εσόδων αντανακλά λαϊκή ευημερία, μεγαλύτερη κατανάλωση, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ποσοστό των έμεσων φόρων προς το ΑΕΠ από το 12,8% που ήταν το 2012 έφτασε στο 19,4% το 2022 και ανεβαίνει συνεχώς. Ληστεία κανονική είναι και τίποτε άλλο. Επομένως, για ποια μείωση φόρων μιλάτε, εκτός αν εννοείται τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τις τράπεζες και τους υπόλοιπους που προφανώς εκφράζεται και πολιτικά. Αυτοί μάλιστα δεν πληρώνουν τίποτα επί της ουσίας, σε σχέση βέβαια με αυτά που κερδίζουν. Γιατί για το λαό όμως αρνείστε πεισματικά να καταργήσετε ή έστω να μειώσετε τους υπέρογκους έμεσους φόρους στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως σας έχουμε προτείνει ξανά και ξανά εδώ μέσα και όπως ζητάει όλος ο κόσμος που στενάζει εκεί έξω. Αλήθεια, πού πηγαίνουν όλα αυτά τα χρήματα? Γιατί ούτε σχολεία γίνονται, ούτε νοσοκομεία, ούτε καλύτεροι μισθοί και συντάξεις δίνονται. Βέβαια, πολλοί από αυτούς τους φόρους, για να περάσουμε και στο θέμα που συζητάμε σήμερα, αποσκοπούν και στη χρηματοδότηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Με δύο λόγια, καταλήγουν στις τσέπες των ομίλων της ενέργειας για τις δικές τους αποκλειστικά κερδοφόρες επενδύσεις. Σε αυτό το σχέδιο εντάσσεται και το παρόν νομοσχέδιο. Και
το εθνικό σχέδιο με τη σειρά του εντάσσεται στη γνωστή στρατηγική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας, της περαιτέρω εμπορευματοποίησης της διαχείρισης των σκουπιδιών και των αποβλήτων, που είναι και αυτά χρυσός για το κεφάλαιο. Το κύριο πρόβλημα και με αυτό το νομοσχέδιο, με όλα αυτά τα εθνικά σχέδια και στρατηγικές, κατά τη γνώμη μας δεν είναι ούτε η προχειρότητα, ούτε ο ρυθμός με τον οποίο προχωράνε, αν έπρεπε δηλαδή να γίνουν λίγο πιο αργά ή λίγο πιο γρήγορα. Ούτε το κύριο είναι οι επιμέρους λεπτομέρειες. Αυτή είναι μια άσφαιρη κριτική που σας κάνουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακριβώς επειδή ταυτίζονται μαζί σας στη γενική στρατηγική και άρα δεν μπορούν να σας αντιπολιτευτούν πιστικά σε αυτήν. Άλλωστε, την ίδια ακριβώς στρατηγική υπηρέτησαν και εκείνα ως κυβερνήσεις, γι' αυτό και εσείς με τη σειρά σας τους κάνετε μια αντίστοιχη άσφαιρη κριτική για τα πεπραγμένα τους. Εμείς δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι αυτή η αντιλαϊκή στρατηγική μπορεί να γίνει δίκαιη, να γίνει πιο δημοκρατική, αν βασιστεί περισσότερο στις ενεργειακές κοινότητες. Γιατί αυτές είναι το εργαλείο που έχει βρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μετακυλεί με ψεύτικες υποσχέσεις το κόστος των επενδύσεων για τις ΑΠΕ από το κεφάλαιο στα μικρομεσαία στρώματα και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να έρχονται μετά οι καρχαρίες για να τους ταρπάζουν έτοιμα με πολύ μικρότερο κόστος. Εμάς η διαφωνία μας βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής σας. Ακριβώς γιατί αυτή δεν αποσκοπεί στο να καλύψει την κοινωνική ανάγκη για φτηνή, επαρκή ηλεκτρική ενέργεια για όλους, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας μας και με σεβασμό στο περιβάλλον. Αντίθετα, στο επίκεντρό της έχει και από την αρχή είχε την ανάγκη των ομίλων να βρουν επενδυτική διέξοδο για τα συσσωρευμένα κεφάλαιά τους, με ικανοποιητική βεβαίως κερδοφορία. Στο επίκεντρό της είχε τον σχεδιασμό της άρχουσας τάξης για μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, ζήτημα που φυσικά διαπλέκεται και με τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απεξάρτηση από τους ρώσικους υδρογονάνθρακες, για τη χάραξη νέων δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων που ανταγωνίζονται τον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Δεν χρειάζεται βέβαια να πω πώς πληρώνει σήμερα ο λαός της Ουκρανίας και όχι μόνο αυτός τη μετατροπή της χώρας του εκεί ακριβώς σε ένα τέτοιο ενεργειακό κόμβο. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Και όχι βέβαια τα διάφορα ψέματα με τα οποία έχετε φλωμώσει το λαό όλα αυτά τα χρόνια, ότι η στρατηγική της πράσινης μετάβασης αποσκοπεί δήθεν στη σωτηρία του περιβάλλοντος από την κλιματική κρίση και στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, που θα παράγεται, όπως λέγατε, άφθονο και με μηδενικό κόστος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι ψέματα συνοδευόμενα, όπως πάντα, από μπόλικη μπουρδολογία έχουμε ακούσει από τα στόματά σας όλα αυτά τα χρόνια, αλήθεια. Και τώρα ανακαλύψατε δήθεν ξαφνικά ότι μόνο με τις ΑΠΕ δεν γίνεται, αφού χαρακτηρίζονται από αστάθεια, από μεγάλη εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες και την ώρα της ημέρας. Ανακαλύψατε ότι οι επιδοτήσεις και οι εγγυημένες τιμές που έχετε υποσχεθεί στα αρπακτικά των ΑΠΕ, στους λεγόμενους επενδυτές σας, ανεβάζουν την τιμή του ρεύματος. Σπουδαία ανακάλυψη. Ο λαός πληρώνει όλο και περισσότερα σε επιδοτήσεις στους απετζίδες, στους ομίλους, όσο πιο χαμηλή είναι η τιμή της χοντρικής, όπως γίνεται για παράδειγμα με τα φωτοβολταϊκά τις μεσημεριανές ώρες. Αν αυτό δεν είναι κλοπή, τότε τι είναι? Δεν τα ξέρατε αυτά? Τα ξέρατε και ας ρίχνατε στην πυρά όποιον τα επισήμανε και του σούρνατε τα σχολιανά όπως το ΚΚΕ χωρίς ίχνος ντροπής.
Τι άλλαξε όμως τώρα και αρχίσατε να τα παραδέχεστε και έρχεστε εν μέρη τουλάχιστον στα λόγια, στα δικά μας λόγια? Μήπως σας έπιασε καμιά κρίση ειλικρίνειας? Όχι. Απλώς βλέπετε ότι η πράσινη μετάβαση δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, δεν έχει προσφέρει στην οικονομία, στην Ελλάδα και διεθνώς την αναζωογόνηση που προσδοκούσατε. Γι' αυτό και πλέον προκρίνεται και η στροφή στην πολεμική οικονομία, σύμφωνα και με το σχέδιο Ντράγκη, με το οποίο όλοι σας συμφωνείτε. Βλέπετε ότι έχει πλέον σημειωθεί η υπερσυσσόρευση κεφαλαίων και επενδύσεων και στις ΑΠΕ, και πρέπει να μπουν κάποιοι κόφτες. Γι' αυτό, για παράδειγμα, έχουν βγει και τα μαχαίρια με τους επιχειρηματίες των φωτοβολταϊκών για να κλείσει η αγορά και όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Ή με τους επιχειρηματίες των αιωλικών να ζητούν αναλογία 60-40% σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά. Μάλιστα, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προωθούνται ακόμα και πλωτοί σταθμοί φωτοβολταϊκών σε λιμνοθάλασσες και τεχνητές λίμνες. Δεν φτάνει δηλαδή που αυτοί επεκτείνονται άναρχα σε γη υψηλής παραγωγικότητας, τους δίνεται τη δυνατότητα εγκατάστασης ακόμα και σε λίμνες. Επίσης, επιταχύνονται οι διαδικασίες δημιουργίας μονάδων αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ, στηρίζοντας τα συμφέροντά τους για παραπέρα επέκτασή τους. Αλήθεια είναι και οι μπαταρίες φιλικές προς το περιβάλλον. Μάλλον εσείς βαφτίζετε το κρέας ψάρι. Και τα μικρά παιδιά πλέον καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά ουδεμία σχέση έχουν με την προστασία του περιβάλλοντος, ουδεμία σχέση έχουν με την ανάγκη του ελληνικού λαού για φθηνό ρεύμα. Ένα πράγμα τους νοιάζει όλους αυτούς και νοιάζει και εσάς: τα κέρδη τους. Όλα τα παραπάνω όμως, όλους τους ανταγωνισμούς και τις παλινοδίες σας, όλα τα ψέματά σας, σε τελική ανάλυση τα έχει πληρώσει πανάκριβα ο ελληνικός λαός. Με το πανάκριβο ρεύμα, τους πράσινους φόρους και τα χαράτσια, με την ανεργία και την ερήμωση σε περιοχές που προχωρά η απολιγνητοποίηση, με την καταστροφή τοπίων φυσικού κάλους και πνευμόνων πρασίνου, αλλά και των αγροτικών καλλιεργειών για να φυτεύονται ανεξέλεγκτα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα δίνει μεγάλη έμφαση στα υπεράκτια αιωλικά πάρκα που σήμερα δεν υπάρχουν, προβλέποντας ότι η παραγόμενη ισχύ από αυτά θα ξεπεράσει τα επόμενα χρόνια αυτή των χερσαίων αιωλικών. Αυτή την περίοδο μάλιστα πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις ενάντια στη δημιουργία ενός υπεράκτιου αιωλικού πάρκου στον Πατραϊκό κόλπο, με πυλώνες που θα εγκατασταθούν σε βάθος 69 μέτρων στα παράλια της Ετωλοκαρνανίας και σε μικρή απόσταση από την ακτή, και σε μια περιοχή ήδη εξαιρετικά επιβαρημένη από διάφορες οικονομικές δραστηριότητες. Αυτές οι κινητοποιήσεις πρέπει να στηριχτούν και εμείς αυτό θα κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, εμείς ποτέ δεν πρόκειται να αποδεχτούμε ότι είναι πολυτέλεια το 2024 ο στόχος για φθηνό ρεύμα για όλο το λαό. Ο στόχος όμως αυτός μπορεί να γίνει πράξη μόνο σε σύγκρουση με αυτό το σύστημα και όχι υπηρετώντας το, σε σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτής εδώ της αντιλαϊκής κυβέρνησης. Μπορεί να γίνει μόνο με τη σχεδιασμένη αξιοποίηση όλων των μορφών ενέργειας που διαθέτει η χώρα μας, με στόχο την ενεργειακή κάλυψη του συνόλου των κοινωνικών και λαϊκών αναγκών. Εμπόδιο σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί μεγάλη καπιταλιστική ιδιοκτησία, η αστική εξουσία σας, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φορτώνει όλο και περισσότερα βάρη στις πλάτες των πολλών για να θησαυρίζουν οι λίγοι. Ο λαός με την πάλη του μπορεί σήμερα να επιβάλλει μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια.
από την ενεργειακή φτώχεια. Σε κατεύθυνση όμως σύγκρουσης με την πολιτική αυτή, με τα κέρδη των ομίλων, με την κυβέρνηση και τα κόμματα που τους υπηρετούν. Εμείς θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτών των αγώνων, φωτίζοντας τη μόνη ελπιδοφόρα προοπτική και στηρίζοντας τις διεκδικήσεις των σωματείων και των φορέων του μαζικού κινήματος για δραστική μείωση και πλαφών στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, πετρελαίου, θέρμανσης, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, απαγόρευση των διακοπών ρεύματος σε οικογένειες που αδυνατούν να πληρώσουν, επανασυνδέσεις στο κομμένο ρεύμα με μόνη προϋπόθεση τη συμφωνία σε διακανονισμό των οφειλών με ευνοϊκούς όρους. Αυτές οι διεκδικήσεις θα ακουστούν μεταξύ άλλων και στη μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 20 Νοεμβρίου, την οποία εμείς στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Άλλωστε, αυτή είναι και η πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική της. Σας ευχαριστώ.